Μία από τα ίδια λοιπόν εδώ στην Επιτροπή ήρθε ο Υπουργό να υπερασπίσει ένα νόμο όπου το καθολικό έτοιμο είναι η καταργήσή του. Ακριβώ επειδή είναι στι κατευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν διαφέρουν από το μοντέλο Πινοσέτ που το αναδεικνύει, που το λέει η Νέα Δημοκρατία και το αναδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να δικαιολογήσει αυτόν τον νόμο που ακριβώς έχει τσακίσει τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές παροχές. Ξέρετε κύριε Υπουργέ ότι 12 του Φλεβάρη έχουν απεργία οι εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία. Σας έχουν υποβάλει μια σειρά αιτήματα στα οποία δεν έχετε απαντήσει. Αιτήματα που έχουν να κάνουν με την παροχή υπηρεσιών απέναντι στους ασφαλισμένους. Όπως είναι η έλλειψη προσωπικού, όπως είναι η έλλειψη υποδομών για να μπορούν να προχωρήσουν οι συντάξεις και όλα, όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν. Σας λένε ότι σε εκκρεμότητα υπάρχουν πολλές συντάξεις. Μιλούν για 50.000 αιτήσει ταξιοδότησης. Άλλες 20.000 αιτήσει του τελευταίου τριμήνου. Και 25.000 συντάξεις που βεβαίως έχουν ελλειπεί δικαιολογητικά. Όμως η προσκόμιση λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών είναι πολύ δύσκολη και βασανίζεται ένας κόσμος, 25.000 κόσμος από το ένα στον άλλον για να μπορέσει να φέρει τα λεγόμενα δικαιολογητικά. Όμως οι ίδιοι εργαζόμενοι αδυνατούν να ικανοποιήσουν άλλα αιτήματα όπως αναγνωρίσεις χρόνων, διαγραφές και όλα αυτά που αν θέλετε σήμερα προσφεύγουν οι ασφαλισμένοι στα, στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν αιτήματά τους. Αυτά όμως δεν υπάρχει καμία μέρημνα να λυθούν, δεν υπάρχει καμία, κανένα σχεδιασμός από το Υπουργείο. Και επειδή αναφέρθηκε εδώ για το θέμα των συντάξεων του Δημοσίου, έχουμε υποβάλει και ερώτηση. Ωστόσο όμως με αφορμή τη σημερινή συζήτηση, πέστε μας, έχετε διαλύσει την υπηρεσία στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Σα είπα κιόλα έναν υπάλληλο εκεί, ο οποίο γνώριζε το αντικείμενο, τον πήρατε και το βάλατε στο ψυγείο. Και εκεί λοιπόν δεν βγαίνουν συντάξει. Δεν βγαίνουν συντάξει. Και όχι μόνο αυτό, Υπάρχουν μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν του δημόσιου υπαλλήλου που έχουμε τρία, τρία, χρόνια, ένα ειδικό καθεστώ που έχουν, τρία χρόνια να πάρουν τι συντάξει του. Η κατάσταση στο, στον ΕΦΚΑ είναι τραγική. Όπω είπαμε, ότι χρειάζεται απαιτείται ενίσχυση τη υλικοτεχνική υποδομή. Τι θα κάνετε γι' αυτό, Θα προχωρήσετε, ναι ή όχι. Βελτίωση των συνδικών εργασία. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Μέσα στο κρύο, χωρίς καθαριότητα, χωρίς κλιματισμό. Η φύλαξη δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Τι θα κάνετε για αυτά. Υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι με τα στέιτς ακόμη και με αποφάσει δικαστηριων δικαστηρίων. Ζητούν μονιμοποίηση. Δουλεύουν δίπλα-δίπλα με, με τον άλλον συναδελφό τους και έχουν διαφορετικά δικαιώματα. Ποια είναι η θέση τη κυβέρνηση για αυτού, Θα προχωρήσει, Υπάρχουν δικαστικέ αποφάσει. Είναι τόσα χρόνια εργαζόμενοι. Επίση, στο ΕΤΑΕΠ, μεγάλο όγκο εκκρεμών εξωτερικών υποθέσεων. 75.000 επικουρικέ και 20.000 εφάπαξ. Είναι πολλά και αυτά καθυστερούν. Αυτό βέβαια προκαλεί και απίστευτη πίεση στου ίδιου εργαζόμενου. Αυτοί είναι μπροστά στον Κισε. Αυτοί αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, την οργή, τη δικαιολογημένη οργή των συνταξιούχων, αυτών που απαιτούν γρήγορα να ικανοποιηθούν οι αιτήσει αξιοδότησής του και βλέπουν απέναντι τον εργαζόμενο. Εσεί είστε στο Υπουργείο, είστε μακριά. Βεβαίω, οι συνταξιούχοι ξέρουν ποια είναι η ευθύνη. Γι' αυτό και συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και απαιτούν ε, μέτρα τέτοια ώστε να υπάρχει γρήγορη ε, απόδοση των συντάξεων στους δικαιούχους. Ωστόσο όμως, όπως έχουμε πει σε αρκετές περιπτώσεις εδώ των συζητήσεων που κάνουμε σε σχέση με το νόμο Κατρούγκαλο έχει κυριαρχήσει να λέγεται ωστόσο όμως τον έχετε κάνει εσείς Ιδιοκτησία σας, τον υπερασπίζεστε με απόλυτο τρόπο και έρχεστε εδώ και μιλάτε για την συντάξει χειρία, για τα προγράμματα για αυτούς που θα τελειώσει η τριετία και όχι για την κατάργηση του άρθρου 12, όπου μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ορίων ηλικία, αλλά και το, το ζήτημα του ποσοστού σύνταξη στη χειρία. Το έχετε πάει 50% από 75. Έχουμε κάνει συγκεκριμένη τροπολογία εκφράζοντας την αγωνία, τον προβληματισμό και τη θέληση των, 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 των συντάξεων χειρίας να επανέλθουν σε αυτό που ήταν χωρίς όρια ηλικία και ε, χωρίς ε, μείωση του ποσοστού ε, των συντάξεων αυτών. Ε, έχετε ήδη κατατέθηκε σήμερα μία τροπολογία για την κατάργηση αυτή τη ρύθμιση για την Επιδέλτα. Είχαμε κάνει και ερώτηση. Και μάλιστα τότε δικαιολογούσατε αυτή τη ρύθμιση και σήμερα έρχεστε με μια τροπολογία που καταργείται αυτή τη ρύθμιση όπου αν δεν κατατίθενταν επιδέλτα, αν δεν είχαν πληρωθεί δηλαδή, ο εργαζόμενος ήταν ανασφάλιστος. Ωστόσο όμως και με αυτή την τροπολογία που κατέθετε σήμερα, τι κάνετε, δεν πάτε αναδρομικά εδώ ο ΕΦΚΑ να μπορέσει να εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει έτσι ώστε να αποδώσει τις ασφαλιστικές ε, 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 εισφορές, να, μάλλον την ασφάλιση, την ασφαλιστική κάλυψη στους ίδιους εργαζόμενους. Τι θα γίνει με αυτούς που είναι σε επιχειρήσεις που δεν έχουν καταθέσει από Θα λύσετε αυτό το θέμα. Οι εργαζόμενοι αυτοί που φαίνονται ανασφάλιστοι θα, θα, θα πάει το, το ΕΦΚΑ, οι, οι υπηρεσίε του ΕΦΚΑ να κάνουν πράξη επιβολή και να είναι ασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι. Αυτό δεν το λύνεται μέσα από την τροπολογία που σήμερα καταθέσατε. Και είναι πολλοί αυτοί οι εργαζόμενοι. Σα το είχαμε πει και όταν κάναμε την ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Όμω δεν το πήρατε υπόψη σα. Μιλάτε για το δημογραφικό. Πολλά υποθ, υπόθηκαν και χθε. Και το ΚΚΕ κατέθεσε συγκεκριμένε προτάσει. Χρησιμοποιείτε το δημογραφικό σαν εργαλείο για να προχωρήσετε αυτέ τι αντιασφαλιστικές ανατροπέ. Εσεί με αυτέ που κάνατε μέχρι τώρα, με την αύξηση των ορίων ηλικία, με την ενεργό γύρανση που, αν θέλετε, ήδη είναι σας καριά να προχωρήσει σε όλο τον πληθυσμό, η Νέα Δημοκρατία το έχει στο πρόγραμμά ή με την ευέλικτη συνταξιοδότηση, όπω λέτε ουσιαστικά εδώ πάλι τα θύματα θα είναι οι συνταξιούχοι στο όνομα του δημογραφικού με την αύξηση των ορίων ηλικία με τη μείωση των συντάξεων. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ότι αυτό, αυτός ο νόμος δεν παίρνει διορθώσεις, ήδη έχει τσακίσει συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές και θεωρούμε ότι οι αγώνες των συνταξιούχων Όλα, όλη αυτή την περίοδο, 155 συγκεντρώσεις, πορείες διαδηλώσεις έκαναν το 2018, ήδη προετοιμάζονται πολύ καλά για, για τώρα και μπροστά βέβαια βάζουν την κυβέρνηση η οποία έφερε αυτόν τον νόμο και ισοπαίδωσε τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης. Που σταμάτησε την εγγύηση του κράτους για τις συντάξεις. Που στέλνει τους, τους εργαζόμενους στην ιδιωτική ασφάλιση που ενισχύει τα επαγγελματικά ταμεία και μπαίνετε μπροστά σαν ΣΥΡΙΖΑ παντού στο κίνημα για να μπορέσετε να προχωρήσετε τα επαγγελματικά ταμεία μαζί με την εγωδοσία, η οποία τρίβει τα χέρια της γιατί ε, στο επόμενο διάστημα θα μειωθούν οι εισφορές ε, των εργοδοτών, όπως βέβαια και του κράτους, όπου μειώνεται διαρκώς η κρατική επιχορήγηση και αυτή είναι μόνο για την Εθνική Σύνταξη, η οποία είναι στα 384 ευρώ. Αυτό πρέπει να καταλάβουν συνολικά οι εργαζόμενοι της συνταξιούχη, ότι το κράτος πια εγγυάται μόνο την εθνική σύνταξη. Και αυτό θα το πληρώσετε πολύ ακριβά από τους εργαζόμενους και τους ταξιούχους και μπροστά στι εκλογές που θα συμπορευτούν με το ΚΚΕ ενάντια και σε εσά και στη Νέα Δημοκρατία που προωθείτε τις επιλογές του μεγάλου κεφαλαίου.